Αγίων Νεκταρίου Πενταπόλος 94 καιρός. Υπάρχει κατάλληλος καιρός για το κάθε τι στη ζωή κάτω από τον ουρανό. Καιρός για φύτεμα, καιρός για ξεφύτεμα, καιρός για γκρέμισμα, καιρός για χτίσιμο. Καιρός να κλάψουμε, καιρός να γελάσουμε. Καιρός να ζητήσουμε και καιρός να δώσουμε. Καιρός να σχίσουμε και καιρός να ράψουμε. Καιρός να μιλήσουμε και καιρός να συγγίσουμε. Καιρός να αγαπήσουμε και καιρός να μισήσουμε. Το κακό βέβαια. Καιρός για πόλεμο και καιρός για ειρήνη. Ο Κύριος μου δίνει γλώσσα παιδείας να ξέρω πότε πρέπει να μιλώ. Πρόσεχε τις περιστάσεις και φύλατε την ψυχή σου από αμαρτία. Μη φαίνεσαι σοφός άκερα. Μην κρατάς το λόγο σου από ντροπή όταν θα προξενήσει σωτηρία και σε σένα και σε όσους σε ακούνε. Λέει πιο πάνω το κείμενο. Μην κοιτάμε να γινόμαστε αρεστοί στους ανώτερούς μας και να αμαρτάνουμε κιόλας, να τους ευχαριστούμε, αλλά να έχουμε και την καλή εσχήνη και αν αγνοούμε να σωπάμε. Ένοχη η σιωπή όταν πρέπει να λεχθεί κάτι και δεν λέγεται, αλλά και κάθε λόγος κατά της αληθείας. Καλή ντροπή είναι και η ομολογία των αμαρτιών μας. Ο σοφός ξέρει πότε να σωπάσει, ενώ ο μωρός ανοίγει το στόμα του και δεν λέει κάτι σοφό, γιατί δεν λέει τη γνώμη την κατάλληλη στιγμή. Εμποδίζονται οι χριστιανοί από πικρίες και οργή γιατί είναι σαν τα πρόβατα εν μέσω λύκων και γι' αυτό πρέπει να προσέχουν, μη δώσουν αιτία έχθρας και μίσους, αλλά εκτός από την πίστη να συνεργάζεστε μαζί τους ως σοφοί και φρόνιμοι και επειδή όλοι μας είμαστε περαστικοί από τον κόσμο αυτό, ας μην ζητάμε τιμή και δόξα ή εκδίκηση, αλλά με υπομονή αγοράζουμε τον καιρό αυτό. Γράφει ωραία ο Άγιος Νικόδημος. Ο Αγιορείτης εδώ, δώστε στους απίστους, στους Οθωμανούς τότε με χαρά τα χαράτσια, μόνο και μόνο για να φυλάξετε την ορθόδοξη πίστη σας. Όσοι δεν ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί απαλλάσσονταν από τη φορολογία και όμως οι Έλληνες κράτησαν την πίστη τους με πολύ καρτερία και δύναμη ψυχής τόσους αιώνες σκλαβιάς, υπομένοντας φυλακίσεις, αγκαρίες, δαρμούς, δεσμά και άλλα δεινά από τους αλλόπιστους. Αναφέρεται μάλιστα ένα θαυμάσιο από τον οσιότατο και προορατικό Ακάκιο τον Καυσοκαλυβίτη. Είδε μια οπτασία για να παραχωρηθούν οι τυραννούμενοι και κακοπαθούντες ορθόδοξοι χριστιανοί. Προσευχόμενος σε έκσταση, βρισκόμενος σε ένα κάμπο, δηλαδή απέραντο, όπου διοδηγήθηκε από κάποιον που κρατούσε από το χέρι και τον έφερε εκεί και όπου εκεί μέσα υπήρχαν πολλά ανάκτορα και ωραιότατα σπίτια, χωρίς ανθρώπους όμως, γιατί όπως του είπαν, αναμένουν όσους θα κατοικήσουν εκεί μετά την κοινή Ανάσταση. Ως χριστιανοί που πλήρωσαν στους Τούρκους χαράτσια και άλλους φόρους, υπομένοντας για τον Χριστό κάθε κακοπάθεια ευχαρίστως. Ακόμα και το 1821 κάποιοι λεγόμενοι χριστιανοί Έλληνες, όχι Ορθόδοξοι όμως, όχι μόνο δεν βοήθησαν τον αγώνα της ανεξαρτησίας, το μάχο υπερπίστεως και πατρίδος που ήταν και το πρώτο επίσημο κείμενο από τον Υψηλάντη, αλλά ως Έλληνες αλλόδοξοι βοήθησαν τους Οθωμανούς και οικονομικά εναντίον των ομοεθνών τους. Αυτά λοιπόν να πρέπει να κάνουμε, να μην ζητάμε τιμή και δόξα ή εκδίκηση, με υπομονή να αγοράζουμε τον καιρό αυτό, γιατί οι άνθρωποι είναι πονηροί και επομένως για τους χριστιανούς και οι μέρες αυτές πονηρές και επικίνδυνες. Εφέσιοι. Πρόβατα λοιπόν εν μέσω λύκων οι χριστιανοί, επαναλαμβάνω, και πρέπει να είναι φρόνιμοι σαν τα φίδια, ακέραιοι σαν τα περιστέρια. Σοφά ενεργώντας και φρόνιμα, μη δίνετε αιτία και λαβή εναντίον σας στους έξω της Εκκλησίας και της Βασιλείας των Ουρανών και στους απίστους, εκτός και σας βλάψουν την πίστη και αρετή, και μην τους σκανδαλίζετε ακέραιος και ανωφελώς. Τι παρηγοριά να ξέρει ο κάθε χριστιανός με τα λόγια αυτά, ότι αυτός είναι μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών με την πίστη και τα χριστιανικά του έργα. Και επειδή η ζωή αυτή είναι προσωρινή και οι κακοί εδώ θα δείξουν την κακία τους, οι χριστιανοί μπορούν να κερδίσουν αν φερθούν έξυπνα με ευγένεια, αντιμετωπίζοντάς τους όταν δεν βλάπτει την ψυχή μας, και πάντως με επίκαια και πρόοδο και με τα λόγια μας πάντα νόστιμα και με πολλή διάκριση στον καθένα αναλόγως της θέσεώς του κλπ. Και ο Απόστολος ευγενικά μίλησε στους Αθηναίους, αλλά και αυστηρά στο μάγο εκείνο. Οι πρώτοι τον άκουσαν και ωφελήθηκαν, ενώ ο άλλος διέστρεφε από την ευθεία του Κυρίου οδό και εναντιώνονταν στη χριστιανική πίστη. Σφοδρός ο θείος πόθος αρετής, λάβε ότι ποθείς όσο ακόμα είναι ο καιρός,
δηλαδή ο σίδηρος ζεστός, μη σου διακόψει τον πόθο, να ζιανζινός. Το πολύ ξεθάρεμα το έχουν και οι τυχόντες πολλές φορές, αλλά το πρέπον και σε κατάλληλη στιγμή με συμμετρία, αρμόζουσα και σύνεση απαιτεί ψυχή πράγματι πολύ μεγάλη και θαυμαστή. Χρυσόστομος, καλύτερα πέτρα παρά λόγο βαρύ. Λέγε όσα πρέπει και μην ακούς όσα δεν πρέπει. Καλό να φίδεσαι το χρόνο σου, καλό να μην χάνεις το χρόνο σου άσκοπα. Συχνότατα για την επιτυχία μεγάλων υποθέσεων χρειάζεται ελάχιστη χρονική στιγμή, την οποία αν παραμελήσει κανείς και αφήσει την εχθρική διάθεση, δεν μπορεί κατ' ουδένα τρόπο να ανακτήσει εκ νέου. Δημοσθένης, μικρές ευκαιρίες προξενούν μεγάλων πραγμάτων αιτίες. Όλα έχουν τη χάρη του στον κατάλληλο καιρομένανδρος. Κάθε τι παράκαιρο είναι και επικίνδυνο, έσωπος. Κάθε πράγμα λαμβάνει στην ώρα του και συγκαταθέσεις και επιτιμήσεις υγιώς θεωρούμενο, αλλά όταν αλλού μεταπίπτει συγκρινόμενο, ούτε προτιμάται ούτε ανεκτό γίνεται στα κράτηστα και αληθινότατα, πολλές φορές λένε οι συγγραφείς, πολύ βίως. Ώρα για συζήτηση και ώρα για ύπνο. Οδυσσέας.